απαντώντας στην κυρία Ροκοφίλου, ότι μια χαρά ξεκάθαρο είναι και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, σαφές και προσανατολισμένο στις ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Όπως για παράδειγμα, στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτούς που από χθες η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, άφησε απροστάτευτους και χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν σας διάκοψα, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Παρακαλώ, κάντε λίγο υπομονή. Μπορεί να διαφωνείτε με αυτά που λέω. Θα απαντήσετε μετά. Έχει να κάνει με την υπερφορολόγηση ακόμα και των ελεύθερων επαγγελματιών, γιατί εμείς στο πρόγραμμά μας, το οποίο να πω ότι δεν ακούστηκε, άντε και να πω ότι δεν ακούστηκε, γιατί δεν φωνάξαμε τόσο δυνατά όσο έπρεπε. Να φωνάξουμε σήμερα, 2 του μηνός, πολύ δυνατά, ότι εμείς μιλούσαμε για το αφορολόγιο των ελεύθερων επαγγελματιών μέχρι τις 10.000. Μιλούσαμε για το τέλος επιτιδεύματος, για την κατάργησή του. Μιλάμε τώρα αυτά για πόρους που μπαίνουν στα οικογενειακά ταμεία, σε αυτές οι οικογένειες που στενάζουν και οι οποίες εξαιτίας της αιμονής και της μονοδιάστατης υπερφορολόγησης αυτών των στρωμάτων, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, οι άνθρωποι έχουν χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αιμονή, η μεροληπτική, η ταξική της Νέας Δημοκρατίας να μην μειώσει τους έμεσους φόρους, βλέπει ΦΠΑ ή ειδικό φόρο κατανάλωσης, κατατρώγει το εισόδημα αυτών των ανθρώπων εξαιτίας του πληθωρισμού. Και όσο και αν καμώνεται η Νέα Δημοκρατία ότι εξαιτίας αυτής της ύσπραξης των έμεσων φόρων υπάρχει ανάπτυξη, κάνει μεγάλο λάθος, γιατί δεν λαμβάνει ακριβώς υπόψη ότι έχουμε πληθωρισμό και ότι όταν αυξάνεται 100 ευρώ για παράδειγμα ή το γέμισμα ενός τεπόζιτου, στην ουσία φεύγει αυτό το χρήμα από τις τσέπες, από τους ανθρώπους. Μας κατηγορούν προεκλογικά, ακούστε μια στιγμή, παρακαλώ, προεκλογικά, ότι προσπαθήσατε να περιγράψετε με μαύρα χρώματα αυτό που έγινε στην ελληνική κοινωνία. Πολλές φορές υπερβάλλατε, αλλά δεν βγάλατε μπροστά το θετικό της προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, παρακαλώ, ας πούμε, τώρα και σε αυτή την αντιπαράθεση που πήγατε με τους φόρους, ουσιαστικά πήγατε στο παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας να πείτε τι θα αυξήσετε. Ακούστε, αυτό το τρυπάκι δυστυχώς έβαλε τη δημόσια συζήτηση η Νέα Δημοκρατία εν γνώση της και με πρόθεση, γιατί ακριβώς επειδή κάνει το εξής: υπερφορολογεί τα κέρδη και τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, και αναφέρθηκα σε αυτό. Πού υπερφορολογεί τα κέρδη? Και δεν φορολογεί τα υπερκέρδη. Τι κάνει, λέω? Υπερφορολογεί τα κέρδη, τη μεσαία τάξη, τα λαϊκά στρώματα, και δεν φορολογεί τα υπερκέρδη. Παράδειγμα, στο δεύτερο. Παράδειγμα. Και θα κλείσω με αυτό. Τι κάνετε για τα υπερκέρδη στην ενέργεια και στα δηληστήρια, που εμείς είχαμε πει 90% φορολόγηση. Εμείς το κάναμε. 90% φορολόγηση. Εμείς δεν το κάνατε. Φορολογήσαμε, κύριε Αυγέρη. 5,4. Ξέρετε πόσο είναι. Εμείς τα φορολογήσαμε, κύριε Αυγέρη. Γι' αυτό και είδε ο κόσμος μειώσεις. 3,6 από την ενέργεια. Στα τιμολόγια του, μειώσεις από τα λογαριασμούς του. Είπαμε 90%, 5,4. 600 εκατομμύρια πήραμε από τα δηληστήρια και τα πάραμε σε market pass για τον κόσμο. Δεν φέρατε τα υπερκέρδη. Όχι και δεν τα φέραμε. Ίσα-ίσα που εμείς τα φέραμε. Βγήκατε να έρθει στη Βουλή η έκθεση της ΡΑΕ και τι κάνατε στο τέλος? Τάχα μου. Τα φορολογήσατε και φορολογήσατε. Είσατε 350 Κυρία εκατομμύρια. Εσείς τι θα κάνετε για να ελαφρύνετε τον κόσμο από τους φόρους? Αυτό είναι το ερώτημα. Εμείς θα κάνουμε αυτό που είχαμε κάνει και το 2015, μάλλον 2016, που νομοθετήσαμε και βάσει αυτού του νόμου, αν σήμερα έχουν έστω και τη στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι γιατί εμείς κατασκευάσαμε αυτό το πλέγμα προστασίας. Είναι μείωση κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχουμε και εμείς αυτό. Κάντε το. Γιατί δεν το κάνατε? Στο πρόγραμμά μας. Κάντε το. Το πρόγραμμά σας δεν το δείχνετε. Το μόνο που κάνετε, ξέρετε. Το δικό σας πρόγραμμα θέλουμε. Το πρόγραμμά σας. Το πρόγραμμά μας το δείχνουμε. Απαντώ παράλληλα και σε εσάς, κύριε Βουλή. Μόνο σε εμάς. Μόνο το πρόγραμμά μας δείχνουμε. Παρεμβάσεις. Αφορολόγητο μέχρι τις 10.000. Αυτό το πλέγμα που επίσης δημιουργούμε για τους ανθρώπους που είναι των μεσαίων επιχειρήσεων, αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο δανεισμό. Και λέμε 120 δόση, μείωση σε σημαντικό βαθμό των οφειλών για να παίρνουν. Το πρόγραμμά σας το έχετε κοστολογήσει που θα βρείτε τα λεφτά? Δεν έχετε απαντήσει. Μα δεν έχετε απαντήσει. Εσείς ξέρετε τι κάνετε. Δεν απαντάτε που θα βρείτε τα λεφτά. Γυρνάτε με τα προγράμματα των άλλων, που σε τελική ανάλυση, βέβαια,
δείξτε μας το πρόγραμμά σας, δείξτε μας τι θα κάνετε. Πάμε, λέω, ρωτώ, τι θα κάνετε με την φορολόγηση των υπερκερδών. Δεν απαντάτε αμέσως. 5,4 δις μπαίνουν στα δημόσια ταμεία. Τι θα κάνετε με τη μείωση των υπερκερδών. Πώς μειώθηκαν οι λογαριασμοί του ρεύματος των καταναλωτών. Οι έμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι και πιο ταξικοί φόροι. Και εξαιτία αυτού του πράγματος. Άλλες χώρες, στην Ισπανία που μειώθηκε το ΦΠΑ, το ξαναβάζουν. Γιατί δεν μπήκε στον καταναλωτή. Οι επίτηδες το κάνετε, παίρνετε από τους πολλούς, παίρνετε από τους πολλούς για να μοιράζετε απλώς. Στεναχώρια σας έχει κάνει και φωνάζετε. Είναι μίστε λίγο, δεν χρειάζεται να φωνάζετε. Λοιπόν, δεν έχω καμία στεναχώρια. Έχω στεναχώρια για τη γειτονιά μου, για τη λαϊκή γειτονιά στην οποία ζω, κυρία Ροκόφιλου. Δεν ξέρω πού ζείτε εσείς. Εγώ ζω σε ένα χωριό της Β' Θεσσαλονίκης, δίπλα στη Μηχανιώνα. Είναι άνθρωποι που σκέφτονται πώς θα βγάλουν το μεροκάματο, πώς θα πληρώσουν το ρεύμα. Δεν τους βοηθάτε. Εμείς φέρνετε σε αυτή την ανάγκη. 50 φόρους. Φέρνετε... Μα ευτυχώς ο κόσμος έχει μνήμη. Ευτυχώς έχει μνήμη. Φέρνετε σε αυτή την ανάγκη για να τους δίνετε ψίχουλα και ελεημοσύνη. Εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Σας παρακαλώ λίγο. Αλλά δεν τους λέτε τι θα κάνετε.